διαβάσουμε από τη σελίδα 623, είναι από το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου. Βιβλίον Ισαΐας ο προφήτης, κεφάλαιον ε5 και εδάφιο 1. Σελίδα 623, έψιλον 1 κεφάλαιο από το βιβλίο του Ισαΐου του προφήτου, 5ο κεφάλαιο και 1ο εδάφιο. Τώρα θέλω ψάλι εις τον αγαπημένον μου, άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφραξε αυτόν και συνήθρισεν εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργο εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασεν έτη λινών εν αυτό. Και περιέμενε να κάνει σταφύλια, αλλά έκαμε να αγριοστάφυλλα. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ αναμέσω εμού και του αμπελώνος μου. Τι το δυνατό να κάμω έτη εις τον αμπελώνα μου και δεν έκανον εις αυτόν? Διατί λοιπόν εγώ περιέμενον να κάμει σταφύλια, ενώ περιέμενον να κάμει σταφύλια έκαμε να αγριοστάφυλλα? Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει στον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει το φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί ουδέ σκαφθεί, αλλά θέλω συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη, να μην βρέξω σε βροχήν επ' αυτών. Ο αλαμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ. Και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης. Δικαιοσύνη πλην ιδού κραυγή. Αμήν. Ισαΐας ο προφήτης, ένας άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου στην Παλαιά Διαθήκη, τον οποίον οι άνθρωποι και καλώς ονομάζουν πέμπτο Ευαγγελιστή, γιατί μιλάει πάρα πολλές φορές προφητικά βεβαίως δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών, ο οποίος επρόκειτο να έλθει στη γη για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αναφέρεται σε μία παραβολή, σε αυτό που διαβάσαμε, μία παραβολή πολύ σημαντική, που φανερώνει το έργο του Θεού και τα αποτελέσματα στη ζωή των ανθρώπων του έργου του Θεού. Το έργο του Θεού πάντοτε είναι τέλειο. Δεν υπάρχει έλλειψη σουδεμία και δεν υπάρχει κάτι που θα σκεφτόταν κάποιο μυαλό, είτε φυσικός άνθρωπος είτε πνευματικό όν, να σκεφτόταν κάτι που να μην το έχει κάνει με σκοπό να διευκολύνει, και αυτή είναι η πρόθεση του Θεού, να διευκολύνει τους ανθρώπους να πλησιάσουν το Θεό, να διευκολύνει τους ανθρώπους να τους πλησιάσει ο Θεός για να ευλογηθούν και να απολαύσουν και ζωή και αυτή η εναφθονία στη γη αυτή, αλλά ιδιαιτέρως κληρονομία αιώνια. Είναι λοιπόν μια παραβολή, θα έλεγα μοναδική, αλλά τόσο πραγματική και τόσο αληθινή. Είναι ένα άσμα το οποίο ψάλλει το Πνεύμα το Άγιο για τον Κύριο των δυνάμεων και για το λαό του. Ο Θεός είχε έναν αμπελώνα. Ο αγαπημένος του Ισαΐα είχε έναν αμπελώνα, ο οποίος ήταν φυτευμένος σε λόφο παχύτατο, δηλαδή σε τέλεια θέση, σε εύπορη βουνοπλαγιά, όπου είναι ό,τι το καλύτερο για τα αμπέλια που δεν θέλουν στο πότισμα να στέκεται το νερό, αλλά να φεύγει, γιατί έτσι αποδίδουν καλύτερα, περισσότερα σταφύλια και καλύτερης ποιότητος σταφύλια. Τον αμπελόν αυτόν τον περιέφραξε για να προστατεύσει αυτά τα οποία επρόκειται να φυτεύσει από κάθε κακό, κάθε άγριο ζώο ή κάθε επιβουλή ανθρώπου ή ζώου. Τον ελευθέρωσε, τον καθάρισε από κάθε πέτρα, ώστε το δέντρο να βρίσκει μόνο αγαθή γη στο λόφο τον παχύτατο. Και εφύτευσε εκεί τα εκλεκτότερα, τα πλέον εκλεκτά κλίματα. Τα πλέον εκλεκτά κλίματα, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είναι αυτά τα κλίματα τα οποία έχουν άγρια ρίζα, αλλά είναι μπολιασμένα και είναι ήμερα στον κορμό τους.
είναι πιο ανθεκτικά, έχουν μεγαλύτερη δύναμη, αλλά έχουν και πολύ καλύτερη καρποφορία. Και τι είναι το μπόλι? Παίρνει καλό μπόλι ο Γεωργός και το ακουμπάει επάνω στον κορμό του άγριου κλίματος. Εκεί δημιουργείται ένας ενωτικός ιστός. Και σήμερα στην τεχνολογία, όταν μπολιάζουν τα κλίματα, τα βάζουν και μέσα σε θερμοθάλαμο, ώστε ο ενωτικός ιστός που ενώνει το μπόλι με το κορμό να έχει απόλυτη επιτυχία, ώστε το κλίμα να είναι πραγματικά εκλεκτό. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με το Λόγο του Θεού? Απόλυτο. Γιατί κατά τον ίδιο τρόπο εργάζεται ο Θεός. Μπολιάζει τον άγριο άνθρωπο, το τέκνον της οργής, με το Λόγο του, και δημιουργείται ένας ενωτικός ιστός μεταξύ του Λόγου του Θεού και της πίστεως. Και όταν ενωθεί ο Λόγος του Θεού με την πίστη του ανθρώπου, τότε ζωοποιείται η πίστη του ανθρώπου, γίνεται ενεργής η πίστη του ανθρώπου και έχει καρποφορία. Και μάλιστα καρποφορία καλή. Και αυτή η ζωοποίηση και η αύξηση της πίστεως, για να είναι ζωντανή, να μην είναι νεκρά έχοντας καλό καρπό, γίνεται με την αγάπη. Πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Η φύση μας διδάσκει, λέει ο Λόγος του Θεού. Αφού λοιπόν εφύτευσε τα πλέον εκλεκτά κλίματα στον δικό του αμπελώνα, τον τέλειο, παχύτατο και σε λόφο φυτευμένο υπάρχοντα, μέσα εκεί έκτισε πύργο για να είναι κοντά η αποθήκη για ό,τι χρειαστεί, αλλά ταυτόχρονα κατασκεύασε και πατητήρι για να εκμεταλλευτεί την καρποφορία, τη βεβαία την οποία περιμένει. Την καρποφορία τη βεβαία την οποία περιμένει. Γιατί όταν ο Θεός έστειλε τον Χριστό και ο Χριστός το Λόγο του στον άνθρωπο και ο Λόγος ενωθεί με την πίστη, τότε η καρποφορία είναι βεβαία. Είναι βεβαία. Και εδώ είναι το μήνυμα σήμερα. Ενώ θα έπρεπε να είναι βεβαία η καρποφορία μας και η ευλογία μας στη ζωή αυτή, θα είναι βεβαία? Γιατί στην παραβολή αυτή, ενώ περίμενε να κάνει εκλεκτά σταφύλια, ο αμπελώνας αυτός με τα εκλεκτά κλίματα έκανε αγριοστάφυλλα. Και αναρωτιέται ο Θεός και θαυμάζει. Κρίνατε παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνος μου. Τι το δυνατό να κάμω ακόμη πιο πολύ στον αμπελώνα μου και δεν έκαμα αυτό? Σκεφτείτε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, έναν Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος, ο οποίος είναι παντοδύναμος, ο οποίος είναι πανάγαθος, στον οποίον τα πάντα είναι δυνατά και τίποτα δεν είναι αδύνατον σε αυτό, να κάνει έργο τέλειο στον αμπελώνα του, που στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο λαός Ισραήλ και απέτυχε ο Θεός, στην Καινή Διαθήκη είναι η Εκκλησία του Χριστού και πολλές φορές αποτυχάνει ο Θεός, με κλίματα εκλεκτά και τέλεια, ιδιαιτέρως προσεγμένα και εμβολιασμένα, να κάνει τα πάντα αυτός στον οποίον τα πάντα είναι δυνατά και ουδέν είναι αδύνατον εις αυτόν, και στο τέλος να αποτυγχάνει. Φοβερό δεν είναι? Ο Θεός να μην καταφέρνει να πετύχει στο σκοπό του, παρόλο που δεν είναι ένα έργο στιγμιαίο, αλλά είναι ένα έργο συνεχόμενο, προετοιμασμένο προκαταβολής κόσμου για τον κάθε άνθρωπο, για μας, έχοντας αγαθές βουλές και σκέψεις ο Θεός για τον κάθε έναν άνθρωπο από μας, και αυτός ο Θεός με ανθρώπους
που είναι εκλεκτοί στα μάτια του, αναγεννημένοι, βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, καταρτισμένοι στο λόγο του από τον τέλειο διδάσκαλο που είναι ο Ιησούς Χριστός, ζωοποιούμενοι από τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας μέσα σε μία εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, μέσα σε ανθρώπους που είναι μέλη του σώματος του Χριστού, μέσα σε μία εκκλησία που κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός, και με κάποιους από μας, με κάποιον, με κάποιους, με πολλούς, με λίγους, με περισσότερους, με όλους καμιά φορά, το έργο του Θεού να αποτυγχάνει. Απίστευτο. Απίστευτο σε αυτόν που δύναται τα πάντα να μην μπορεί να κάνει τίποτα με έναν άνθρωπο τον οποίο προσκάλεσε, τον αναγέννησε, τον ευλόγησε, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, τον δίδαξε, τον οδήγησε, τον οικοδομεί, τον παρηγορεί και τον ποτρέπει με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, και τελικά να αποτυγχάνει, καθώς ο άνθρωπος αυτός αντί να κάνει σταφύλια, κάνει αγριοστάφυλλα. Όμως δεν τελειώνει εδώ η αποτυχία. Η αποτυχία συνεχίζεται, γιατί πια απομακρύνεται και ο Θεός. Τι λοιπόν θα κάνω εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο? Όχι για να τον τιμωρήσω, και εδώ είναι η αγάπη του Θεού, αδελφοί, αλλά για να τον φέρω εις αυτόν, ώστε να μετανοήσει. Όχι για να τον καταστρέψω και να τον στείλω σε απώλεια, γιατί ο Θεός δεν είναι ανθρωποκτόνος. Ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Ο Θεός θέλει την ευλογία του αμαρτωλού, το καλό του ανθρώπου. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Είναι κτήρμον. Σπλαχνίζεται τον άνθρωπο. Είναι ελεήμων. Το έλεος του Θεού δεν έχει όρια. Ο Θεός είναι σοφός και προσεκτικός στις ενέργειες του Θεού, τις οποίες έχει προγνωρίσει προκαταβολής κόσμου. Γιατί στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Πριν δημιουργήσει τα πάντα, γνώριζε τον κάθε έναν από μας. Και τον γνώριζε με μία γνώση, με μία επίγνωση πλήρη και τέλεια. Γιατί μόνο ο Θεός είναι αυτός που γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου, την καρδιά του ανθρώπου, τις αδυναμίες του ανθρώπου, τις δυνατότητες του ανθρώπου. Και επειδή είναι και όχι μόνο πάνσοφος και παντογνώστης, αλλά και παντοδύναμος, και επειδή προγνώρισε τον άνθρωπο και τις αδυναμίες του και τα λάθη του, προετοίμασε για αυτόν το καλύτερο με ένα σκοπό: να του χαρίσει αιώνια ζωή, να τον ευλογήσει. Και προετοίμασε όχι μόνο την καρδιά του ανθρώπου όσο μπορεί, και λέω όσο μπορεί γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να κάνει ο Θεός πολλά πράγματα με την καρδιά μας. Και γιατί δεν μπορεί? Γιατί έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, ώστε να έχει αυτό το υπέροχο χάρισμα και χαρακτηριστικό, την τέλεια ελευθερία. Ο άνθρωπος είναι απολύτως ελεύθερος, γιατί έτσι είναι φτιαγμένος από το Θεό. Να επιθυμεί, να σκέπτεται, να εκλέγει, να απορρίπτει και εν τέλει να αποφασίζει και να ενεργεί. Και κανένας, ούτε και ο Θεός, δεν μπορεί να τον εμποδίσει σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός, γνωρίζοντας με ποιον έχει να κάνει, γνωρίζοντας τις αδυναμίες και τις ατέλειες του ανθρώπου, αλλά και το ωραίο αυτό χαρακτηριστικό της απόλυτης ελευθερίας, προκαταβολής κόσμου, σχεδιάζει, εργάζεται,
Ενεργεί, προετοιμάζει όχι μόνο την καρδιά του ανθρώπου όσο μπορεί, αλλά και την οικογένειά του και το περιβάλλον του και την είσοδό του και την έξοδό του. Τα πάντα γνωρίζει ο Θεός, τα πάντα προετοιμάζει. Και όταν λέω προετοιμάζει, προετοιμάζει στην πραγματικότητα μία οδό τέλεια, την οποία αν περπατήσει ο άνθρωπος εξάπαντος θα φτάσει πλουσίως να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών δια των πυλώνων. Το δύσκολο δεν είναι να φτάσει στη βασιλεία των ουρανών, το δύσκολο είναι να περπατήσει στην οδό που ο Θεός έχει προετοιμάσει, την τέλεια, τη μία, τη μοναδική, την Αγία, την προσδιορισμένη προκαταβολής κόσμου. Και το δύσκολο δεν είναι να οδηγήσει ο Θεός τον άνθρωπο σε αυτή την οδό. Το δύσκολο είναι να παραμείνει ο άνθρωπος σε αυτή την οδό δια της πίστεως. Γιατί σε αυτή την οδό δεν περπατάς δια της όψεως. Γιατί η όραση του ανθρώπου είναι πεπερασμένη, που σημαίνει μικρή και ασήμαντη. Πίσω από αυτό τον τοίχο που απέχει σε μένα 2 μέτρα, δεν ξέρω τι υπάρχει. Αυτή είναι η όρασή μου. Και ό,τι έχω δει είναι ό,τι αφορά μέχρι σήμερα. Το αύριο δεν το ξέρω και δεν μπορώ ποτέ να το μάθω. Το τι θα γίνει δεν το ξέρω. Το πώς θα γίνει δεν το ξέρω. Άρα δεν ξέρω και τι πρέπει να γίνει στη ζωή μου και πώς πρέπει να γίνει στη ζωή μου και πότε πρέπει να γίνει στη ζωή μου. Άρα εφόσον δεν γνωρίζω το πότε, το πώς και το τι, είναι αδύνατο να περπατήσω μόνος μου και να βρω την ευλογημένη οδό που έχει προετοιμάσει ο Θεός για μένα. Και γι' αυτό ο Θεός έρχεται στην αδυναμία του ανθρώπου και φέρνει μία δύναμη απέραντη. Καθώς είναι γεγραμμένο, τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό, αλλά και τα πάντα είναι δυνατά εις το πιστεύοντα. Και αυτή η δύναμη σε απέραντη λέγεται πίστης. Διαπίστεως λοιπόν, αν περπατήσει ο άνθρωπος, πού? Στο Λόγο του Θεού και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, με τα πάσης βεβαιότητος θα βρει και θα μπορέσει να ακολουθήσει την οδό, τη μία, την Αγία, την ευλογημένη, την τέλεια που θα τον οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν ευπίστεως όμως, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Κύριο, που σημαίνει κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να βρει την οδόν την οποία ο Θεός θέλει να περπατήσει για να ευαρεστείται ο Θεός. Και έτσι ο άνθρωπος σε άλλους δρόμους που εκλέγει δια της απιστίας του, με την επιθυμία της καρδιάς, με την επιθυμία της σάρκας, με την επιθυμία των οφθαλμών και με την αλαζονία του βίου, περπατάει σε δρόμους επικίνδυνους, κακοτράχαλους, ταλαιπωρίας, θλίψης, αγωνίας, φόβου, θανάτου και τέλος απώλειας. Γιατί είναι μακριά από το Θεό. Είναι έξω από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, η Γραφή μας βεβαιώνει ότι αυτοί είναι παιδιά Θεού. Και έτσι λέει ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο, όχι για κρίση, αλλά για το πολύ έλεος του ο Θεός, χωρίς να απομακρύνεται από αυτόν, αλλά είναι πάντοτε έτοιμος να τον επισκεφθεί όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, αγωνίζεται πια όχι να τον βοηθήσει να πιστέψει, αλλά να τον βοηθήσει να μετανοήσει. Και εδώ είναι, αδερφοί αγαπητοί, το μεγάλο μυστικό της σημερινής μέρας. Να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε ότι ο Θεός βεβαίως αγωνίζεται να μας βοηθήσει να πιστεύουμε και να ακολουθούμε το Λόγο Του και την οδηγία του Πνεύματός Του, του Αγίου. Αλλά πάρα πολλές φορές, λόγω της αδυναμίας μας, λόγω της απιστίας μας ή της ολιγοπιστίας μας, λόγω της απήθειάς μας,
ακόμη και λόγω της αμαρτίας μας. Χάνουμε το δρόμο μας και τότε αλλάζει πορεία ο Θεός και αγωνίζεται και προσπαθεί να μας βοηθήσει να μετανοήσουμε. Να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε δια της πίστεως ξανά πια μέσα στο σπίτι του Πατέρα μας, μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στο Λόγο του Θεού και μέσα στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και ενώ η προσπάθεια για την αύξηση της πίστης είναι ευάρεστη στους οφθαλμούς μας και στη ζωή μας, η προσπάθεια του Θεού για την μετάνοιά μας είναι δυσάρεστη και γεμάτη ταλαιπωρία. Τι θα κάνω λοιπόν τώρα σε αυτούς, στον αμπελώνα μου? Θα αφαιρέσω το φραγμό της προστασίας και θα καταβαγωθεί. Απροστάτευτος πρώτον και ανυπεράσπιστος ο άνθρωπος του Θεού που έχασε το δρόμο που ο Θεός είχε προσδιορίσει για αυτόν. Δεύτερον, θα καταστήσω αυτόν έρημον, μόνος του, μοναξιά. Είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό της προσπάθειας του Θεού για μετάνοια. Δηλαδή χάνει την επικοινωνία του, αυτό σημαίνει μοναξιά, και με το Θεό, γιατί αυτός είναι ο φίλος του ανθρώπου, αλλά και με τα παιδιά του Θεού και με τους ανθρώπους του Θεού που μπορούν δια Πνεύματος Αγίου και να τον παρηγορήσουν και να τον ενισχύσουν. Τρίτον, δεν κλαδεύεται πια, δεν περιποιείται πια αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός. Τον αφήνει μόνο του απεριποίητο. Δεν κλαδεύεται, δεν σκάβεται, δεν κοπρίζεται, δεν τον φροντίζει. Αφρόντιστος μένει ο άνθρωπος, με αποτέλεσμα στη ζωή του να βλαστάνουν τρίβολα και αγκάθια. Άγρια πράγματα αρχίζουν και υπάρχουν στη ζωή του δεξιά και αριστερά. Και η δροσιά και η βροχή από τον ουρανό του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου πάβει να υπάρχει. Ένας άνθρωπος λοιπόν που ο Θεός προσπαθεί να τον φέρει σε μετάνοια, ανυπεράσπιστος, έρημος, χωρίς φροντίδα, έλεγχο και διόρθωση, όπου στη ζωή του βλαστάνουνε τριβόλια και αγκάθια και χωρίς τη δροσιά της παρουσίας του Θεού με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Όμως ο Θεός είναι μαζί του. Όμως ο Θεός τον περιμένει. Όμως ο Χριστός περιμένει με κάθε τρόπο να έλθει σε αυτόν ο άνθρωπος. Και το κρίσιμο σημείο τώρα είναι, αυτό θα σκληρύνει την καρδιά του ανθρώπου ή θα τη μαλακώσει? Και πάλι υπάρχουν δύο δρόμοι και δύο αποφάσεις που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος. Όταν πια η επέμβαση του Θεού στη ζωή του προς μετάνοια τον φέρνει σε αμηχανία, σε αδιέξοδο και σε ταλαιπωρία, θα σκληρυνθεί η καρδιά του ή θα μαλακώσει? Και αυτό πάλι έγκυται στην ελευθερία του ανθρώπου. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί, ας μπούμε μέσα σε αυτό τον αμπελώνα ο καθένας μας ξεχωριστά και ας σκεφτούμε λίγο. Πρώτον, η αλήθεια είναι ότι ο Θεός έχει κάνει πολύ περισσότερα και συνεχίζει να κάνει από αυτά τα οποία εμείς ζητούμε ή νοούμε, μέσα στην αγαθοσύνη Του, στην αγάπη Του, στη μακροθυμία Του, στο έλεος Του και στους εκτιρμούς Του. Και εμείς πολλές φορές έχουμε κάνει καλό καρπό. Δόξα στο Θεό, αυτό είναι χάρις Κυρίου. Άρα πάρα πολλές φορές, αντί να κάνουμε σταφύλια, κάνουμε αγριοστάφυλλα. Τι σημαίνει αυτό? Θυμώνουμε, αγριεύουμε,
πικραίνεται η καρδιά μας. Πλανόμεθα, πλανόμε. Αμαρτάνουμε, απειθούμε. Συνέπεια της απιστίας είναι η αμαρτία και η απήθεια. Και ο Θεός επιτρέπει. Πρώτα με το λόγο του εις διδασκαλίαν, με νουθεσία. Ύστερα με έργα. Το ταλαιπωρίας. Με παιδεία. Προσπαθεί να μας φέρει σε μετάνοια. Και όταν σταθούμε μπροστά στην παιδεία του Κυρίου, τότε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση καλή. Ταπεινώνουμε τον εαυτό μας. Σκύβουμε το κεφάλι μας και λέμε δίκαιος είσαι Κύριε. Συγχώρεσέ με. Γιατί η αλήθεια είναι εις πολλάπτεωμεν άπαντες. 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 Μηδενός εξαιρουμένου. Εις πολλάπτεωμεν άπαντες. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι ψεύστης. Μόνο ο Θεός είναι αληθινός. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Γιατί ο κόσμος και ο άρχον του κόσμου τούτου έχει προτάσεις, προκλήσεις, προσκλήσεις, απειλές, δελεασμούς. Όμως το ευλογημένο μήνυμα που μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μας δίνει είναι ότι ο Θεός σε κάθε περίπτωση είναι μαζί σου, σε περιμένει και εργάζεται καλό έργο σωτηρίας, είτε για αύξηση πίστεως, είτε για αύξηση μετάνοιας, για να μας φέρει σε μετάνοια. Αμήν. Να ψάλουμε.